Καλησπέρα κύριε Κούπκα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Κούπκα, καλησπέρα σε όλους όσοι μας ακούνε. Μια ανθεκτική πόλη Θεσσαλονίκη, μια πιο εύκολη να ζεις και πιο βιώσιμη γίνεται αυτό? Γίνεται. Όχι μόνο γίνεται, και να μην γίνεται θα πρέπει να γίνει. Επιβάλλεται να γίνει. Σωστό. Ζούμε σε μια πόλη η οποία δεν είναι εύκολη. Το είδαμε και στις τελευταίες καταιγίδες. Το βλέπουμε και σήμερα, θα το δούμε και τις επόμενες μέρες με τους κάψονες. Ναι. Και αυτό είναι κάτι που δεν το αντιμετωπίζει μόνο η Θεσσαλονίκη, το αντιμετωπίζουν όλες οι πόλεις της Ευρώπης. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2019 έκανε την Πράσινη Συμφωνία και είπε ότι θα πρέπει τουλάχιστον η Ευρώπη, που θεωρούμαστε και η πιο πολιτισμένη ήπειρος, ναι, παγκοσμίως, μέχρι το 50, μέχρι το 2050 πρέπει να είναι κλιματικά ουδέτερη. Δηλαδή, ό,τι εκπέμπουμε σε αέρια του θερμοκηπίου θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τα απορροφούμε. Όμως, 100 πόλεις σε αυτή την προσπάθεια θα προπορευτούν. 100 πόλεις συνολικά στην Ευρώπη. Μέσα σε αυτές τις 100 πόλεις που έχουν στόχο να πιάσουν την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2030, δηλαδή σε 8 χρόνια από σήμερα, ναι, μέχρι πολύ κοντά, πολύ κοντά, θα πρέπει να πετύχουμε το στόχο της κλιματικής ουδετερότητας. Σε αυτές λοιπόν, σε αυτό το καράβι, σε αυτό το πύραυλο, σε αυτή την αποστολή, είναι και η Θεσσαλονίκη. Δουλέψαμε πάρα πολύ για να εντάξουμε την πόλη μας. Είναι σημαντικό αυτό, κύριε Κούπκα, ότι είμαστε μέσα, έτσι? Είναι απίστευτα σημαντικό. Είναι μια τρομερή διάκριση για τη Θεσσαλονίκη. Καταρχήν φέρνει και χρήματα στην πόλη. Σκεφτείτε ότι η πρώτη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή, ναι, Ένωση είναι 360 εκατομμύρια ευρώ για όλες τις πόλεις. Οπότε και η Θεσσαλονίκη παίρνει χρήματα για να τρέξουν δράσεις κλιματικής ουδετερότητας σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για βιώσιμη κινητικότητα, μιλάμε για διαφορετική ταυτότητα, ναι, εν γέννη της πόλης της Θεσσαλονίκης. Και μπορώ να σας πω και πράγματα που εμείς υποβάλαμε όταν τρέχαμε να το κερδίσουμε αυτή τη διάκριση. Είναι καλό να τα ακούν και οι ακροατές. Εμείς μιλάμε για μια συνολική, θα έλεγα, αλλαγή από τον τρόπο που παρκάρουμε, από ένα νέο σύστημα έξυπνης στάθμευσης, όπου ο πολίτης θα κατεβαίνει, θα πηγαίνει στο αυτοκίνητό του και θα παραγγέλνει από πριν τη θέση και το αμάξι, το όχημα μέσω του κινητού, μέσω της εφαρμογής, θα βρίσκει την διαθέσιμη θέση, έτσι ώστε να τον περιμένει και να μην κυκλοφορεί μέσα στην πόλη και κάνει βόλτες μέχρι να βρει να παρκάρει, με ό,τι αυτό σημαίνει για το περιβάλλον και για τα καυσαέρια, ναι, αλλά και για την ταλαιπωρία του οδηγού. Μιλάμε για σύστημα έξυπνων κάδων, που οι κάδοι θα ενημερώνουν τα απορριμματοφόρα ότι γέμισα, οπότε έλα να με περισυλλέξεις, για να μην κυκλοφορούν τα φορτηγά, τα απορριμματοφόρα μέσα στο Δήμο άσκοπα, και ουσιαστικά συλλέγουν μισοάδιους κάδους. Ναι. Και σε ώρες δύσκολες. Και σε ώρες δύσκολες, καλά κάνετε και το θέτετε αυτό. Ναι. Μιλάμε λοιπόν για μια συνολικά διαφορετική διαχείριση. Μιλάμε για διαχείριση των όμβριων υδάτων. Ακόμα και τα φρεάτια μπορούν να γίνουν έξυπνα. Μιλάμε εννοείται για ενίσχυση της μικροκινητικότητας. Όλα αυτά τα πατίνια που, ειδικά τα πατίνια που βλέπετε να είναι πεταμένα δεξιά και αριστερά. Και ναι, καμιά φορά και εγώ που περπατάω, ειδικά στο κέντρο, λέω ότι τα πατίνια αντί για ευχή καταντούν κατάρα και καταντούν εμπόδιο για τους πολίτες. Βλέπω πατίνια πεταμένα σε ράμπες αμαία. Βλέπω πατίνια αφημένα μπροστά σε πολυκατοικίες. Δυστυχώς πολλά πατίνια στο Θερμαϊκό. Πεταμένα. Όλα αυτά πλέον μπαίνουν σε τάξη. Και είμαστε η πρώτη πόλη. Ναι. Γιατί να τα λέμε και μερικά πράγματα. Βέβαια, και τα οποία προσπαθούμε πάρα πολύ και δουλεύουμε πολύ. Που θα έχει κανονιστική πράξη για τα πατίνια. Η πρώτη πόλη. Περιμένουν όλες οι υπόλοιπες πόλεις να δουν τι κάνει η Θεσσαλονίκη για να το αντιγράψουν. Τα πατίνια λοιπόν, να σας δώσω και μερικά στοιχεία, γιατί είναι καλό να μαθαίνουν, ναι, και οι πολίτες τι κάνουμε στο Δημαρχείο. Τα πατίνια πλέον δεν μπορεί να παρκάρει πατίνι, δεν μπορεί να αφαιθεί πατίνι οπουδήποτε. Υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις παραλαβής και απόθεσης πατινιών. Τα πατίνια δεν μπορούν να κλειδώσουν αν είναι σε μια απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων από, ναι, το νερό. Κοινώς, αν κάποιος πάει και πετάξει το πατίνι στη θάλασσα, η πιστωτική κάρτα θα συνεχίσει να το χρεώνει. Αυτό... Θα υπάρχει λοιπόν ένα πέναλτι, μια ποινή, για να μην βλέπουμε πατίνι στο Θερμαϊκό. Τα πατίνια δεν θα μπορούν να παρκάρουν και να αφήνονται μπροστά σε ράμπες αμαία. Και μια σειρά τέτοιων διατάξεων μέσα στην κανονιστική, που θα ψηφιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα από το Δημοτικό Συμβούλιο, για να περιφρουρήσουμε ακριβώς τη μικροκινητικότητα. Θέλουμε τα μικροοχήματα. Ξέρουμε ότι περιβαλλοντικά
τα πατίνια και τα ηλεκτρικά ποδήλατα και η μικροκινητικότητα βοηθά το περιβάλλον. Σίγουρα. Τα θέλουμε όμως μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνα. Ναι. Να μην υπάρχει αναρχία. Δεν τα θέλουμε έτσι άναρχα. Να μην υπάρχει ακριβώς αναρχία. Εδώ τώρα κυκλοφορεί σήμερα. Αυτό που βλέπουμε, περπατά στην Τζινισκή και πέφτει πάνω στο πατίνι. Δεν γίνεται αυτό. Και στα πεζοδρόμια και τα λοιπά. Σωστά. Σωστά. Εδώ δεν μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή πόλη και να υπάρχει αυτό το μπάχαλο. Σωστά. Εδώ υπάρχει ένα viral βίντεο σήμερα από το πρωί που είναι ένας νεαρός στον περιφερειακό με το πατίνι και κάνει βόλτα όλο τον περιφερειακό. Δηλαδή το είδατε και εσείς. Και μάλιστα και χωρίς κράνος. Και χωρίς κράνος. Καμία ασφάλεια. Έτσι. Και να τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα, μάλιστα, στο περιφέρειο. Ναι, είναι απίστευτο πραγματικά. Τώρα, αυτά που μας είπατε βεβαίως ακούγονται πολύ ωραία και είναι πράγματι πολύ σημαντικά για την πόλη και είναι επιτυχία που η πόλη έχει προχωρήσει μέσα σε αυτή τον γκρουπ, ας το πούμε, των πόλων των Ευρωπαϊκών των 100. Είναι εφικτά, είναι χειροπιαστό κάτι να γίνει άμεσα, γιατί τώρα λέμε η Θεσσαλονίκη έχει το πρόβλημα το κυκλοφοριακό στο κέντρο, δεν μπορείς να κατέβεις κτλ. Αυτά θα γίνουν δράσεις και κάποια στιγμή θα δούμε τη ζωή μας να διευκολύνεται. Αυτά θα τρέξουν, το πρώτο ειδικά πρόγραμμα τρέχει μέχρι το τέλος του 2023. Πρέπει και εμείς να δώσουμε, εμείς χαρήκαμε μια μέρα όταν ενημερωθήκαμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι μέσα στην αποστολή, από την άλλη μέρα όμως άρχισε να κυριαρχεί η αγωνία και το άγχος, γιατί και εμείς πρέπει να δώσουμε έναν αγώνα ταχύτητας έτσι ώστε όλες αυτές οι δράσεις να τρέξουν και να ολοκληρωθούν με ορίζοντα τις 31 12 του 23. Έχουμε deadline δηλαδή. Έχουμε deadline και ενέχει και κίνδυνος απένταξης αν δεν πιάσεις τους στόχους. Όχι μόνο για την Θεσσαλονίκη και για τις υπόλοιπες 99 πόλεις. Ευτυχώς το καλό είναι ότι η Ελλάδα, γιατί από την Ελλάδα είναι 6 πόλεις. Είναι η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, τα Γιάννενα, η Καλαμάτα, η Κοζάνη και τα Τρίκαλα. Είμαστε 6 πόλεις. Ευτυχώς και οι 6 πόλεις είμαστε μια ενωμένη γροθιά. Πάμε μαζί, κάναμε 2 πρώτες συναντήσεις με τον Υπουργό Ενέργειας, εδώ από τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας. Κάναμε και μια συνάντηση στις 13 Ιουνίου στις Βρυξέλλες μαζί με τις υπόλοιπες 100 πόλεις, έτσι ώστε να καταρτιστεί ένα action plan, ένα σχέδιο δράσης. Εννοείται ότι κάθε πόλη καταρτίζει ένα σχέδιο δράσης ανάλογα και αντίστοιχα με τα δικά της χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί λοιπόν μια παραθαλάσσια πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά όπως η Κοζάνη, λόγου χάρη. Σωστά. Κάποιες όμως δράσεις και στη Θεσσαλονίκη και στην Κοζάνη θα είναι κοινές. Εμείς εννοείται ότι εντάσσουμε μέσα στο κομμάτι της κλιματικής ουδετερότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος και το θερμαϊκό κόλπο. Ακριβώς επειδή και ο κόλπος μας ενδιαφέρει. Βέβαια. Είναι η βιτρίνα μας, είναι η διαφήμισή μας, είναι το όμορφο μπαλκόνι μας η παραλία της Θεσσαλονίκης και ο θερμαϊκός όλος. Είναι και το σημείο, είναι πολύ υψηλής τουριστικής αξίας και προβολής η παραλία της Θεσσαλονίκης και δεν υπάρχει και κανένας που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και δεν θα απολαύσει μία βόλτα από το λιμάνι τουλάχιστον μέχρι το Λευκό Πύργο, αν και οι περισσότεροι φτάνουν και μέχρι το Μέγαρο Μουσική. Ναι, πλέον, και ναι. Το κάνουν και πολλές φορές. Το απολαμβάνουν. Εμείς το απολαμβάνουμε. Βέβαια. Έτσι είναι το καλύτερο. Έτσι είναι. Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο της βελτίωσης, ας πούμε, της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας, προφανώς και μέχρι το 2030 και εφόσον τα πάμε καλά και ενταχθούμε μέχρι το 2023, όπως λέτε, και προλάβουμε τις προθεσμίες που θα τις προλάβουμε, προβλέπουμε εμείς. Είναι σίγουρο. Εντάσσονται και σημαντικά έργα στα οποία ο Δήμος είναι συνοδοιπόρος, είναι αρρωγός. Μιλάμε για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, μιλάμε για την προσπάθεια που θέλει να κάνει ο Άρης, μιλάμε για μια προσπάθεια που κάνει ο Ηρακλής στους χορτατζίδες, στα αθλητικά σωματεία εδώ. Έχουμε φιλοξενήσει αρκετές ώρες εδώ συναδέλφους σας και τον Δήμαρχο, φυσικά τον κύριο Ζέρβα. Τρέχει ο Δήμος και σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Δηλαδή, το τελευταίο πολύ δυνατό νέο για τον ΠΑΟΚ, με την έκδοση πλέον του Προεδρικού Διατάγματος, έκλεισε και για μας ένα κύκλο, αν θέλετε, γλυκιάς αγωνίας. Ναι. Επιτέλους το ζητούσαμε πάρα πολύ, το προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε ομόφωνα συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Σημαντικό αυτό. Την απόφαση, μπράβο, για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Μας παρουσιάστηκε συνολικά όλη η μελέτη και για το γήπεδο και για τους περιβάλλοντες χώρους. Γενικώς γίνονται πράγματα. Προφανώς και ο Δήμος είναι έτοιμος να συμμετέχει σε αυτό το project, έτσι, γιατί χρειάζεται και ο Δήμος. Χθες έγινε παρουσίαση. Δήμος λειτουργεί πάντα σαν επισπεύδουσα αρχή. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις τρεις αυτές πάρα πολύ σημαντικές ομάδες της πόλης μας. Και βεβαίως να πούμε. Εννοείται ότι αντίστοιχα ο Δήμος δουλεύει
και για το νέο γήπεδο του Άρη, του Άρη και ναι. Μιλάμε και για διπλή ανάπλαση, όπου και εκεί εκτιμώ ότι το project αυτό σιγά σιγά προχωράει, και ναι. φυσικά και για τον Ηρακλή. Εμείς θέλουμε όλες οι ομάδες να έχουν νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις, γιατί στην πραγματικότητα τελικά για να είσαι μεγάλη ομάδα πρέπει να έχεις και ένα μεγάλο γήπεδο και ένα σημαντικό γήπεδο και ένα σύγχρονο. Σύγχρονο, ναι. Ένα σύγχρονο σίγουρα. 100%. Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως έγινε και η δική σας, ας πούμε, συναρμοδιότητα, εννοώ των οικονομικών, έτσι, χρηματοδοτήσεις, κονδύλια, ευρωπαϊκοί πόροι, όλα αυτά νομίζω ότι κάθε μέρα σας απασχολούν και στο αθλητικό κομμάτι μπορούν να βοηθήσουν και να είναι σύμμαχοι αυτής της προσπάθειας. Κάθε μέρα είμαστε εδώ για να στηρίζουμε όλες τις προσπάθειες σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη, όχι μόνο για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους δήμους. Αυτό που βιώνουμε όλοι μέσα στα σπίτια μας, μην φαντάζεστε ότι ναι. Δεν ισχύει και για τα δημοτικά ταμεία. Απαλλάξαμε κατά 30% από τα δημοτικά τέλη, ναι. κάναμε μείωση 30% σε όλες τις επιχειρήσεις και τους δημότες, οριζοντίως, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο πανδημικής κρίσης, την οποία διαδέχθηκε τώρα η κρίση της ενέργειας, η κρίση της ακρίβειας. Αυτό απαλλάξαμε κατά 100% ναι. όλες τις επιχειρήσεις που ήταν υποχρεωτικά κλειστές και στα δύο lockdown, στα μεγάλα lockdown που γίνανε λόγω του κορονοϊού. Παρόλα αυτά, αυτό που τελικά καταλάβαμε ευτυχώς πολύ γρήγορα είναι ότι θα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας στην Ευρώπη κυρίως και στις χρηματοδοτήσεις της ναι, εξωγενής. Όντως. Το δουλέψαμε πάρα πολύ, βγήκαμε στο εξωτερικό και εγώ προσωπικά και ο Δήμαρχος και στελέχη του Δήμου Θεσσαλονίκης. Φτάσαμε σε ένα σημείο πλέον κοντά στα 60 εκατομμύρια του προϋπολογισμού μόνο για το 2022 να προέρχονται από τέτοιου είδους πόρους, από εξωγενείς. Ακριβώς γιατί βλέπουμε ότι το αποθεματικό και ήδη οι πόροι του Δήμου σταδιακά μειώνονται. Ο κόσμος πραγματικά δυσκολεύεται πάρα πολύ. Ναι. Και το επιβεβαιώνω και εγώ γιατί βλέπω λόγω χάρη των λογαριασμών των δημοτικών τελών. Όταν βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα στην εισπραξιμότητα των δημοτικών τελών, που τα δημοτικά τέλη εισπράττονται μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Της ΔΕΗ. Αυτό σημαίνει ότι τελικά ο κόσμος είτε υπάρχει κόπωση, είτε δεν πληρώνει με δεν το ρυθμό πλήρωνε τους λογαριασμούς, ή πληρώνει με ρυθμίσεις. Έτσι. Οπότε το και κατανοώ, το βλέπω βέβαια. Και εγώ κάθε μέρα και το επικυρώνω και το επιβεβαιώνω σαν το Δήμαρχος Οικονομικών. Ναι. Τα πράγματα είναι δύσκολα για όλους. Όμως όπου μπορούμε και όπου υπάρχει, αν θέλετε, οικονομικός χώρος και στο Ταμείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, εμείς θα προτάξουμε πάντα το Δημότη. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε, αρκεί φυσικά να μην κινδυνεύσει σε τίποτα η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε στους δημότες μας. Έτσι είναι πράγματι. Μακάρι βέβαια να πάνε καλύτερα τα πράγματα γενικότερα στη χώρα και να μην πω στον κόσμο, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται, με τις φοβερές αυξήσεις παντού, με πολέμους, με πανδημίες, δηλαδή όλα μαζί ήρθανε, η αλήθεια είναι. Οπότε, κύριε Κούπερ, δυστυχώς και ναι. εμάς αυτό ακριβώς μας. Τα είχαν πολλά και μαζεμένα, όμως τελικά ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Έτσι. Και εμείς μέχρι στιγμής το πλοίο το έχουμε κρατήσει στην επιφάνεια και πάμε δυνατά μπροστά. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας, να ευχηθούμε καλή δύναμη βέβαια, εγώ, γιατί το έργο παραμένει δύσκολο, έτσι και απαιτητικό. Αλλά να είστε καλά. Νομίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Όλα θα πάνε καλά. Κρατάμε πάντα την αισιοδοξία μας. Μια αισιόδοξη προσέγγιση. Θα πάνε καλά, όλα θα πάνε καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσατε, κύριε Κούπκα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας. Ήταν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών.